χωρίς κομματικό παρελθόν και επιλογές υψηλού πολιτικού συμβολισμού, όπως η υποψηφιότητα του γιου του εμβληματικού στελέχους της ανανεωτικής αριστεράς Λεωνίδα Κύρκου, Μίλτου. Στα πρώτα 22 ονόματα που στελεχώνουν τον Ευρωσυνδυασμό, ο καθηγητής Γιώργος Γραμματικάκης, ο Ολυμπιονίκης του Πόλο Γιώργος Μαυρωτάς και ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Για τις 25 του Μάη, στο να στείλουμε ευρωβουλευτές για μια Ευρώπη πιο Ευρώπη, για ένα Ευρωκοινοβούλιο που θα ελέγχει Eurogroup και Κομισιόν και να στείλουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε δεσμεύσεις ούτε περιορισμούς. Και ενώ οι υπόλοιπες 20 υποψηφιότητες θα επιλεγούν με βάση τις προτάσεις των πολιτών στην ιστοσελίδα του κόμματος, το ποτάμι φούσκωσε κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε επιστολή απάντηση προς τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο Σταύρος Θεοδωράκης εξαπέλυσε μύδρους κατά της Κουμουνδούρου. Τα δύο τελευταία χρόνια πολλά στελέχη του κάνουν ό,τι μπορούν για να μας πείσουν ότι η λύση είναι επιστροφή στο κράτος πατερούλι. Κλείνουν το μάτι στις τεχνίες και τα μικρά καρτέλ και αν κάποιος σύντροφός τους πει 2-3 θαραλές κουβέντες, τον παίρνουν στο κυνήγι. Στην επιστολή του, ο Σταύρος Θεοδωράκης επισημαίνει ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει εάν κινητοποιηθεί το 51% της κοινωνίας και όχι μόνο με το 25% της δεξιάς ή της αριστεράς. Στο διεθνή χώρο, η γαλλική πρωτεύουσα.